Πάμε στο ψηφιακό μας στίχο. Έτσι. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Δυστυχώς, τα στοιχεία τα οποία έρχονται σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Είναι ανησυχητικά και είναι και πάρα πολύ αρνητικά. Αυξήθηκαν μέσα στο 2023, η χρονιά η οποία μας πέρασε, κατά 22% παρακαλώ πολύ επιθέσεις. Κοιτάξτε. Εδώ βλέπουμε τους αριθμούς, δεν μιλούν από μόνοι τους. Νομίζουμε 10.776 ανήλικοι δράστες, 1.100 μέχρι 11 ετών. 1.400, αυτό δείτε το νούμερο, είναι μικρά παιδιά. Είναι από 12 έως 14 ετών. 11 ετών ακόμη δημοτικό, έτσι. Είναι δημοτικό, γιατί τα άλλα τι είναι, νομίζεις. Ότι έχει πήξει πάνω γυμνάσιο, υποτίθεται. Έχει πήξει το μυαλό, δεν έχει πήξει. Για όταν ακούς το δημοτικό, σου ακούγεται κάπως. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες κάρτες μας. Επιθέσεις ανηλίκων σε συμμαθητές έχουν αυξηθεί. Αυτό το οποίο είπε στο στοιχείο είναι στο συν 22%. Πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό και μεγάλη αύξηση. Και κάθε μέρα καταγράφονται και άλλα περιστατικά. Εδώ είναι και άλλες παραβάσεις των ανηλίκων. Δεν είναι μόνο στο σχολείο. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες, ναρκωτικά, τα οποία παίζουν πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Προσβολές γενετήσιας αξιοπρέπειας, βιασμοί, πορνογραφία ανηλίκων, παραβιάσεις, νομοθεσία περιόπλων. Καθημερινά εδώ με την τώρα, θέλω να σας πω, αυτά τα συμβάντα τα οποία καταγράφονται επίσημα πλέον από την ελληνική αστυνομία, τα σχολιάζουμε και ξέρεις κάτι που μου κάνει εντύπωση. Ότι το θεωρούμε καθημερινότητα ότι θα έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Μα ναι, μα έχουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα τέτοιο περιστατικό. Έχει κάθε μέρα τέτοιο περιστατικό με δράστες ανήλικους. Και τα θύματα ανήλικοι και οι δράστες. Και διαρωτόμαστε πάλι. Εμείς, η γενιά η δική μας, έτσι ήτανε. Οι προηγούμενοι των πατεράδων μας, ήμασταν έτσι. Αυτά γίνονταν. Τα όχι, είχαμε. Δεν ήμασταν έτσι και δεν ισχύει αυτό που λένε. Ξέρεις, ακούς πολλές φορές. Μα γίνονταν αυτά, απλά δεν τα γνωρίζαμε. Δεν νομίζω. Δεν γίνονταν αυτά. Όχι. Τα παιδιά έπαιζαν πολύ πιο αγνά, κυκλοφορούσαν στη γειτονιά. Τσακωνόμασταν, αλλά ήμασταν μετά πάλι μαζί. Τους. Όλοι μαζί. Έτσι. Τσακωνόμασταν. Λοιπόν. Μπορεί να παίζαμε και ξύλο. Αλλά όλοι μαζί μετά, ίδια γειτονιά, ίδια παρέα. Η κυρία Έλληνα Συρμαλή είναι κοντά μας, πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο κύριος Γεράσιμος Αλέξανδρος Μαχαράκης, δικηγόρος οικογένειας 13χρονου θύματος bullying. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, αστυνομικός αναλυτής, να δούμε το θέμα αυτό, γιατί η ελληνική αστυνομία καλείται σε αυτά τα περιστατικά. Και τηλεφωνικά θα μιλήσουμε και με πατέρα 16χρονης, η οποία έχει πέσει θύμα bullying, σχολικού εκφοβισμού. Έτσι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από εσάς θα ξεκινήσουμε. Να σας ρωτήσουμε καταρχήν σε τι κατάσταση τώρα είναι το παιδί και τι ακριβώς συνέβη. Μας ακούτε. Ο πατέρας του κοριτσιού. Ναι, δεν είναι το όνομα. Ακούω. Καλημέρα. Δεν θα πούμε το όνομά σας, εννοείται βέβαια. Τι ακριβώς, πώς είναι το παιδί τώρα και τι ακριβώς συνέβη. Πείτε μας. Λοιπόν, το παιδί δεν είναι σε καλή κατάσταση με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί στο σχολείο και στον περιβάλλοντα χώρο. Έχουν στοχοποιήσει ένα παιδί, επειδή είναι αγαθό, ήταν καλή μαθήτρια, ήταν του 19 και έχουν πέσει οι επιδόσεις του παιδιού και έχει φτάσει γύρω στα 15. Το παιδί ερχόταν στο σπίτι και ήταν κλειστό, μαζεμένο, νευρίαζε, μας έβριζε. Προσπαθούσαμε να μάθουμε τι του συμβαίνει του παιδιού. Δεν ανοιγότανε. Και όταν αποφάσισε να πάει η σύζυγός μου να πάρει τους βαθμούς, κάποιος εκπαιδευτικός της είπε ότι το παιδί είναι απομονωμένο και κάτι το προβληματίζει. Το έχετε ψάξει. Μετά πολλά το ψάχνε η σύζυγος, το ρώταγε κάθε μέρα τι σου συμβαίνει, αγάπη μου, τι έχεις, τι πρόβλημα σου. Έχεις κάτι να σε βοηθήσω και αυτά. Λοιπόν, κάποια στιγμή ανοίχθηκε το παιδί και της λέει «Μαμά, θέλω να σου πω κάποια πράγματα. Γίνονται αυτά και αυτά στο σχολείο». Το εξανάγκαζαν στη μαθήτριές της να της λέει «Δέσε μου τώρα τα κορδόνια. Πήγαινε πάρε μου τώρα στο κηλικείο». Όχι στο κηλικείο του σχολείου, στο κηλικείο του ενιαίου λυκείου, το οποίο βρίσκεται 100 μέτρα μακριά από το γυμνάσιο. Και το έλεγε πήγαινε πάρε μου τώρα να φάω. Και σύν τα άλλα με κάποιες φωτογραφίες στα Instagram, τα οποία τα ανέβαζαν δημόσια. Οι καθηγητές γνώριζαν ότι συμβαίνουν όλα αυτά. Είχε απευθυνθεί στη διεύθυνση του σχολείου. Ναι, είχαμε απευθυνθεί στο σχολείο.
Βεβαίως. Πήγε σύζυγος πρώτα, επειδή εργαζόμουν εγώ, πήγε σύζυγος πρώτα, ενημέρωσε τα πάντα. Πήγε στο διευθυντή, υποδιευθύντρια ήταν εκεί και ο διευθυντής. Λοιπόν, τους είπε το πρόβλημα. Λέει, εντάξει, λέει, θα μιλήσω εγώ. Θα πάρω και τους γονείς και θα τους ενημερώσω των παιδιών. Αναγκάστηκα τη δεύτερη μέρα, συνεχιζόταν το πράγμα. Αναγκάστηκα, πήγα στο σχολείο ο ίδιος. Κάθισα από τη δουλειά για να πάω ο ίδιος. Του λέω, κύριε διευθυντά, έχετε ενημερώσει τους γονείς των παιδιών? Μου λέει, ναι, τους έχω ενημερώσει. Λοιπόν, την ίδια μέρα ακριβώς που φεύγω από το σχολείο, το μεσημέρι, το απόγευμα, πηγαίνω σε όλους τους γονείς των παιδιών αυτών που έκαναν τον μπούλινγκ στο παιδί μου και μου λέει, δεν ξέρουμε τίποτα εμείς από αυτά. Ναι. Με λίγα λόγια μου είπανε ψέματα. Μάλιστα, σας είπανε ψέματα από το σχολείο ότι είχαν ενημερώσει τους γονείς. Όταν, όταν μιλήσατε τελικά με τους γονείς των παιδιών, τι είπαν οι ίδιοι, ναι. το παραδέχθηκαν, είπαν ότι κουβέντιασαν με τα παιδιά τους, το αρνήθηκαν, πώς σας αντιμετώπισαν? Όχι, το αρνήθηκαν. Το αρνήθηκαν. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπήκαν δηλαδή καν στη διαδικασία να κουβεντιάσετε ή να κουβεντιάσουν με τα παιδιά? Όχι, και ήταν και επιθετική, θα έλεγα. Ναι. Η κόρη σας πώς είναι τώρα? Τι λέει το παιδί? Η κόρη μου μία πηγαίνει σχολείο, μία δεν πηγαίνει. Δηλαδή είναι προβληματισμένο το παιδί. Δεν είναι ένα φυσιολογικό παιδί. Ναι. Εν τω μεταξύ και τώρα στα σχολεία έχω παρατηρήσει ότι δεν δίνουν ποινές. Δηλαδή τι ποινές? Κάποτε εμείς που πηγαίναμε σχολείο, γιατί όλοι περάσαμε από τα σχολεία. Λοιπόν, ό,τι κάναμε το παραμικρό, μας τιμωρούσαν. Μας δίνανε ωριές αποβολές, μας δίνανε τριήμερες. Και δεν μπορούσε να ξανακάνεις κάτι. Τώρα είναι πολύ free. Κινητά μες στα σχολεία. Εξωσχολική απ' έξω. Άρα υπάρχει αυτό, υπήρχε και ο φόβος που λέτε. Ουσίες, μέσα στα σχολεία ναρκωτικές ουσίες, μας λένε, με τρίφτες και με τέτοια πράγματα. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτές τις τρίφτες που λένε τα παιδιά. Τα σπάνε, λέει, και τα τρίβουνε. Mm-hmm. Ναι. Κύριε Συρμαλή, για να σας ακούσουμε. Ακούτε ποια είναι η κατάσταση, όλο ένα και χειρότερα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει χαρακτηρίζει ως μείζον θέμα. Γιατί? Γιατί η βλάβη για τα θύματα της ενδοσχολικής βίας μπορεί να τα ακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια. Και να επηρεάσει την εξέλιξη, τη συναισθηματική, τη κοινωνική, τη ψυχολογική, την εκπαιδευτική εξέλιξή τους. Μιλάμε για ενδοσχολική βία και αναφερόμαστε σε βλάβες συναισθηματικές, σε επιθέσεις συναισθηματικές, λεκτικές και ψυχολογικές. Είπε κάτι πριν ο κύριος ότι επικοινώνησε με τους γονείς του θήτη, ας το χαρακτηρίσουμε θήτη, ή των θητών, των κοριτσιών, και αρνήθηκαν το γεγονός και δεν δέχτηκαν να συνεργαστούν. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να υπάρξει ένα αυστηρότερο πρωτόκολλο διαχείρισης της ενδοσχολικής βίας στο σχολείο, που ευελπιστούμε να γίνει τώρα με τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Που θα ανακοινωθούν το Μάρτιο, που χθες φιλοξένησε η εφημερίδα Καθημερινή, έτσι, με την επαναφορά της πενθήμερης αποβολής. Ακριβώς, γιατί τώρα πάει κλιμακωτά. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρότερο πρωτόκολλο και σίγουρα πρέπει να καταγράφονται επίσημα τα περιστατικά. Ναι. Το σχολείο θα πρέπει να διαχειριστεί το θέμα της ενδοσχολικής βίας όπως διαχειρίζεται τα μαθήματα. Είναι τόσο κρίσιμο αυτό το θέμα όσο και οι επιδόσεις των παιδιών ασχολούνται. Είναι άλλο το μάθημα. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Άλλο η παρατήρηση για το μάθημα και άλλο η παρατήρηση στο γονιό για το παιδί του για παραβατική συμπεριφορά. Ναι. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα και γι' αυτό και παρουσιάζουμε το θέμα καθημερινά. Ναι. Οι γονείς δεν το βλέπουν. Οι γονείς δεν το βλέπουν έτσι και οι καθηγητές ασχολούνται ή φοβούνται? Από ό,τι έχω καταλάβει και από προσωπική εμπειρία μπορώ να σας πω, δυστυχώς. Ασχολούνται οι καθηγητές, η πλειοψηφία τουλάχιστον. Δεν υπάρχει όμως η αντίστοιχη συνεργασία από τους γονείς. Όταν μιλάμε για παραβατικότητα ανηλίκων, όταν μιλάμε για ενδοσχολική βία, επειδή είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, το πρώτο στοιχείο στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι η οικογένεια.
η εποπτεία που πρέπει να υπάρχει από την οικογένεια, ο έλεγχος της οικογένειας. Αν η οικογένεια όμως έχει προβλήματα τρομερά, ποιος ασχολείται με την οικογένεια. Μπορεί να υπάρχει ένα συγκρουσιακό περιβάλλον. Εκεί υπάρχουν, δυνατότητες στο σχολείο να δώσει έγκαιρα, να χτυπήσει έγκαιρα το καμπανάκι στις υπόλοιπες υπηρεσίες και να πει ασχοληθείτε με την οικογένεια του υποφάτη που τα παιδιά του είναι παραβατικά και κάνουν όλο αυτό. Κάτι εδώ συμβαίνει. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει, να τα βάλουμε στον ίδιο δρόμο. Δεν το έχω δει εγώ αυτό. Είναι δύσκολο να μπει σε μια οικογένεια. Ωστόσο, θα πρέπει η πολιτεία, έχετε δίκιο, θα πρέπει η πολιτεία να έχει τις κεραίες, να έχει τα ραντάρ της έτοιμα να ασχοληθεί με τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί αν δεν λύσουμε το πρόβλημα πρώτα στην οικογένεια, μετά στο σχολείο, θα το δούμε έξω το πρόβλημα. Γιατί αναφερθήκατε σε κάτι νούμερα πριν για την παραβατικότητα ανηλίκων. Ναι. Όπλα... Ναρκωτικά βία έξω από το σχολείο. Η βία έξω από το σχολείο θα συμβεί, θα την παρακολουθήσουμε όταν έχουμε αφήσει τη βία, την ενδοσχολική βία μέσα στο σχολείο και δεν έχουμε κάνει τίποτα για αυτήν. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα και στην οικογένεια. Μάλιστα. Κύριε Μαζαράκη, τι έχει συμβεί σε εσάς? Για πείτε μας. Κοιτάξτε, ο εντολέας μου, ουσιαστικά δηλαδή ο γιος των εντολέων μου, διότι ως ανήλικος ο ίδιος, ναι μεν είναι θύμα, αλλά την εντολή στρίκτο σένσου τη δίνουν οι γονείς του, έπεσε θύμα μιας επίθεσης με σειρά εγκληματικών ενεργειών, ληστεία, σωματική βλάβη. Καλά, δεν συζητώ για την προσβολή προσωπικών δεδομένων, διότι βιντεοσκοπήθηκε το συμβάν και αϊστάλει και ενδεχομένως αναρτήθηκε και δεν γνωρίζουμε που έχει πάει. Απειλές την ίδια μέρα, το βράδυ και κάποιες μέρες μετά. Όλα αυτά έχει σχηματιστεί μια δικογραφία. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχει σχηματιστεί η δικογραφία, δεν θα πω περισσότερα. Είναι στο στάδιο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια ανάκριση που δεν έχει ξεκινήσει. Ναι. Και από εκεί και πέρα, ο πελάτης μου, για να το αναφέρω έτσι, ο εντολέας μου, ο ανήλικος εντολέας μου, βρίσκεται σε μια διαδικασία να προσπαθήσει να διαχειριστεί τη ζωή του. Γιατί, όπως έχω πει από την πρώτη ώρα και πιστεύω ανταποκρίνεται απολύτως, είναι σχηματικό, αλλά είναι χρήσιμο. Υπάρχει η ζωή του μέχρι τις 2 του μηνός και η ζωή του μετά. Λοιπόν, το παιδί είναι 13, έτσι. Οι θήτες, αυτοί που του έκαναν αυτά. Ο ένας είναι συνομιλικός του, συμμαθητής του. Ο άλλος είναι μεγαλύτερος και ο τρίτος, ο οποίος ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί πλήρως, είναι και αυτός μεγαλύτερος. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι ο τρίτος, λόγω και της σωματικής του διάπλασης, όπως περιεγράφει, πρέπει να είναι γύρω στα 17. Τι μέτρα έχουν ληφθεί τώρα για την. Ο συμμαθητής του έχει απομακρυνθεί από το σχολείο. Κοιτάξτε, εμείς την ίδια μέρα, ναι, οι γονείς του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα με κατόπιν συνεννοήσεως και υπέβαλαν την μήνυση έγκλησης. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να κάνουν από την πλευρά τους, το έκαναν. Ναι. Αναζητήθηκαν οι γονείς από την αστυνομία, δεν βρέθηκαν. Και συνεχεία η υπόθεση πήρε το δρόμο της, δηλαδή τι. Η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία, ασκήθηκαν οι ποινικές δίωξεις και αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, βρίσκεται, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή η ανάκριση. Τώρα, όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί όντως οι λύσεις, θα το πω παρά το γεγονός ότι εγώ υπηρετώ τη δικαιοσύνη, δεν θα τις δώσει η δικαιοσύνη σήμερα. Ακόμα. Θα έπρεπε, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν, αλλά δεν θα τις δώσει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει οι λύσεις να έρθουν από την οικογένεια και από το σχολείο και μετά θα έρθει η δικαιοσύνη όταν πλέον στις ειδικές περιπτώσεις όπου δεν μπορεί οι άλλοι δύο πυλώνες, ας πούμε, της κοινωνίας να δώσουν μια απάντηση, να επιληφθεί. Η οικογένεια είναι άβατο έως τώρα. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν γρήγορα αντανακλαστικά από το σχολείο, εκεί όπου χτυπάει το καμπανάκι, με τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και όχι μόνο, και να μπαίνουν στην οικογένεια να βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Με αποτέλεσμα, να τα περιστατικά. Κύριε Παλάσχα, τι έχετε κληθεί να διαχειριστείτε τέτοιου είδους περιστατικά με ανήλικους και ο Έλληνας αστυνομικός που φτάνει στο και 5 τις περισσότερες φορές, τώρα μην γελιόμαστε. Ποια είναι η αντίδραση που μπορεί να έχει? Λοιπόν, επιτρέψτε να σας πω ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις οι οποίες είναι όλες ξεχωριστές, η μία με την άλλη. Υπάρχει η εγκληματικότητα, η παιδική εγκληματικότητα, που είναι μια ξεχωριστή κατάσταση και πραγματικότητα. Υπάρχει η παιδική παραβατικότητα, που είναι και αυτή μια ξεχωριστή, και υπάρχει και η ενδοσχολική βία, όπου εκεί η αστυνομία γιόκ. Δεν υπάρχει αστυνομία. Εκεί πέρα, στο μπούλινγκ που γίνεται μέσα από τα σχολεία, ούτε αρμοδιότητα έχει η αστυνομία. Ούτε μπαίνει η αστυνομία, ούτε στα δημοτικά μας που υπάρχει περισσότερο και στα γυμνάσια μπαίνει η αστυνομία. Λοιπόν, πολλές φορές αυτά αναμειγνύονται μεταξύ τους και το ένα μετεξελίσσεται. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε αυτούς οι οποίοι ατιμόρυτοι κάνουν bullying μέσα στα σχολεία να πάνε στο δεύτερο στάδιο, που είναι η παραβατικότητα, και στο τέλος να καταλήξουν στο τρίτο στάδιο, που είναι η παιδική εγκληματικότητα, και να πάνε στη ληστεία και σε μικρές ηλικίες, 13 μέχρι 15.
Ναι. Δεν σ' άκουσα. Και μετά στις εγκληματικές καριέρες, συγγνώμη που σας διακόπτω. Και μετά τα 18 ενοικιώνονται, ναι, και γίνονται κανονικοί πελάτες, κυρία Κουτροκόη. Ναι. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό που δεν συζητιέται, και εγώ δεν το ακούω πάρα πολύ από δημοσιογράφους. Και πρέπει κυρία Συρμαλή είναι, κύριε Μπαλάσκα, επειδή δεν έχετε εικόνα, η κυρία Συρμαλή. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συλλαμβάνονται για σοβαρές εγκληματικές πράξεις και είναι 21, 22, 23 κανονικοί κακούργοι, στις ανακρίσεις και με τις διαπιστωτικές πράξεις των αστυνομικών ανακαλύπτεται ότι η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα έχει ξεκινήσει από τα πολύ μικρά τους χρόνια. Το 60 με 80% των εγκληματιών και των 30χρονων εγκληματιών έχουν ξεκινήσει από πολύ μικρή. Άρα λοιπόν, τι κάναμε, είναι ένα ωραία, το ωραία, κύριε Μπαλάσκα, τι κάναμε. Βλέπουμε εδώ, αν μπορέσουμε πάλι στις κάρτες, τις συμπεριφορές, ναρκωτικά, κώδικας οδικής κυκλοφορίας, μην τον αφήνετε απ' έξω, όταν το παιδί παίρνει το παπάκι, το μηχανάκι και βγαίνει και κάνει ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες, τσαμπουκάδες, ρίχνουν ξύλο. Τι κάνουμε, πάτε εσείς, τους καταγράφετε. Τους πηγαίνετε και λίγο για μια εξακρίβωση. Είναι εγκληματικότητα όμως. Αυτό είναι παιδική εγκληματικότητα. Δεν έχει να κάνει με το bullying που είναι ενδοσχολική βία. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από εκεί. Τι γίνεται, λέω. Όλα ξεκινάνε μέσα από το σχολείο. Ξεκινάνε μέσα από το σχολείο και η βασική αφετηρία όλων, έτσι όπως έχει αποδειχθεί από τους ειδικούς παιδοψυχολόγους των ειδικών υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, είναι μέσα από την οικογένεια. Λοιπόν, μιλάμε για οικογένειες οι οποίες δεν είναι διελειμμένες. Δεν μπορούμε να πούμε το παλιό μότο ότι είναι από διελειμμένη οικογένεια, όχι, από ψυχοπαθείς και μεθύστακες γονείς. Μιλάμε ότι τα παιδιά που συλλαμβάνονται είναι από πλούσιες, εύπορες και καλές οικογένειες, οι οποίες δεν φταίνε και σε τίποτα. Απλά απομακρύνονται από το ποντί, δίνοντας το πρωί ένα χατιλί και βλέποντας το βράδυ. Πέραν τούτου, εγώ θέλω να κάνω μια ένσταση για το διατάφτα, ότι σαφώς στα σχολεία πλέον, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τάξεις, οι καθηγητές δεν ασχολούνται. Να μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Δεν ασχολούνται. Γιατί άκουσα την αγαπητή φίλη που είπε η πλειοψηφία. Όχι. Η μειοψηφία ασχολείται, η πλειοψηφία φοβάται. Και το δηλώνει στην αστυνομία ότι εγώ δεν θα ανακατευτώ, ούτε θα με δίνουν απ' έξω οι μαθητές του Λυκείου, εμείς ούτε θα μου κάψουν το σπίτι. Εμείς βλέπουμε εικόνα όσο μιλάτε, κύριε Μπαλάσκα, από μια δράση στο Παλαιό Φάληρο. Σπάνε τη σιωπή και εκεί ένα μήνυμα για την ημέρα του σχολικού, κατά του σχολικού εκφοβισμού. Ο Κωνσταντίνος Καλογεράς την παρακολουθεί με το συνέδριο του Action 24. Έλα, Κωνσταντίνε. Ακριβώς. Ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Σήμερα Πανελλήνια Μέρα κατά της βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Με δράσεις από το Παλαιό Φάληρο, τρία σχολεία ήρθαν εδώ στην πλατεία της Φιλικής Εταιρείας προκειμένου να σπάσουν τα μπαλόνια, σηματοδοτώντας το σπάσιμο της σιωπής. Έχω μαζί μου την κυρία Πυρένη, που είναι υποδιευθύντρια αλλά και συντονίστρια αυτής της δράσης, αλλά και τον Γιώργο Καφετζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του 15 Μελούς, να μας πούν δύο λόγια για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Είναι μια πανελλήνια δράση και ο φορέας της δράσης είναι το δίκτυο σχολείων σχολικής διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που το οργάνωσε όλο αυτό πανελληνίως. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα σκάσανε μπαλόνια με ένα και μοναδικό συμβολισμό, το να σπάσουμε πλέον τη σιωπή, να μιλήσουν τα παιδιά, να γίνουν μία φωνή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ευαισθητοποίηση των παιδιών, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών. Πάμε και στο μαθητή. Έλα, Κωνσταντίνε. Πες μας και εσύ, Γιώργο μου. Καλημέρα. Εγώ ήθελα να πω ότι σε μέρες όπου η βία και πόσο μάλλον η σχολική, η βία μεταξύ των ανηλίκων λαμβάνει ακραίες μορφές και είναι ραγδαία η εξάπλωσή της, με αυτές τις δράσεις δίνουμε το παράδειγμα. Τα παιδιά αγκαλιάζουν αυτές τις δράσεις και ευελπιστούμε τα πράγματα να εξομαλυνθούν μέσα από τέτοιες όμορφες ενέργειες. Γιώργο, εσύ, μισό λεπτό, στο Γιώργο. Να συμπληρώσω. Ναι, ελάτε. Α, το Γιωργάκι, έλα, Γιώργο μου. Γιώργο, εσύ είναι δεδομένο ότι... Γεια σας, από το στούντιο. Έχεις δει περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας. Έμεινε μόνο μέσα στο σχολείο το θέμα. Πήρε διάσταση, πήγε παρά έξω. Τι κάνατε εσείς, γιατί ήθιστε όταν έχουμε την περίπτωση να συμπλέκονται τα παιδιά εντός σχολείου, οι άλλοι να βγαίνουν με τα κινητά και να αντί να χωρίζουν τον κόσμο για τον οποιοδήποτε λόγο, να είναι με τα κινητά και να καταγράφουν το περιστατικό. Για να σε ακούσουμε, Γιώργο. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή των social media,
της θέλησης για επικράτηση στο σχολικό περιβάλλον και μη. Ναι, είναι περιστατικό ανάλογα το μέγεθος του περιστατικού, είτε τα παιδιά παρεμβαίνουν είτε όχι. Υπάρχει επιθυμία να επιβληθούν τα παιδιά μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά σας είπα, μέσα από τέτοιες δράσεις ευελπιστούμε αυτό να μειωθεί, αν όχι να εξαλειφθεί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό που παρατηρείτε επίσης είναι αυτό το οποίο σου είπα, γιατί έχω τέτοια περίπτωση, δεν θα πω σε ποια περιοχή, που δίνουνε, συμβαίνει ότι συμβαίνει μέσα στο σχολείο και επειδή υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που σε αρκετές περιπτώσεις και πολύ καλά κάνουν, παρεμβαίνουν εκεί, δίνεται το ραντεβού αλλού. Θέλω να πω, παρακολουθούν το συμμαθητή, τον περιμένουν στην κάτω γωνία προκειμένου να ασκήσουν εκεί το bullying τους. Στην περίπτωση του εντολέα μου. Ναι, δυστυχώς αυτές οι μέθοδοι είναι γενικευμένοι, υπάρχουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση σαφώς, αλλά σας είπα, ποικίλουν ανάλογα με το περιστατικό. Γιώργο, δώσ' μας πάλι την καθηγητριά σου. Γιατί κάτι θέλει να πει. Βέβαια, κάτι θέλει να πει. Ελάτε να σας ακούσουμε κάτι. Θέλατε να μας πείτε λίγο πριν. Ναι, ήθελα να πω βασικά ότι είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική δράση. Είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται την ίδια στιγμή σε όλη την Ελλάδα, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Και εμείς εδώ προσωπικά, στο Παλιό Φάλιρο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Παλιού Φαλήρου, τον Δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Παπακοστόπουλο και τον κύριο Μιχαλίδη για όλα αυτά τα οποία προσέφεραν ώστε να γίνει αυτή η δράση. Πάμε να δούμε λοιπόν. Πάμε, έλατε. Κωνσταντίνε, μπορούμε να δούμε και εμείς τα μπαλόνια μας να σκάνε. Πάμε στη δράση μας. Να δούμε εδώ τις δράσεις που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Φυσικά έχουν ετοιμάσει πανό. Ναι. Άμα φωνάξουμε κοντά τα παιδιά. Έλατε, κύριε Σερμαλίλη, τι λέγατε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και να προστατεύσουμε άμεσα τα θύματα. Απ' την άλλη μεριά όμως, με ποινές, με κυρώσεις. Απ' την άλλη μεριά όμως, πρέπει να δούμε και το θέμα του θήτη. Γιατί όπως είπαμε και πριν, αν δεν υπάρξει αλλαγή παραδείγματος και όσον αφορά στο θήτη, θα το βρούμε μπροστά μας αργότερα. Πρέπει να μας απασχολεί και ως πολιτεία και ως κοινωνικό σύνολο αυτό. Κύριε Μαζαράκη. Εγώ ήθελα να προσθέσω το εξής. Επειδή είπατε ότι τα τρία φαινόμενα, δηλαδή ο σχολικός εκφοβισμός, η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα, αυτά προφανώς είναι συγκοινωνούντα δοχεία και προφανώς τα ραντεβού δίνονται απ' έξω για να συνεχιστούν αυτά τα οποία ξεκίνησαν μέσα. Η καταγραφή στο διαδίκτυο είναι, όπως κάποτε έλεγαν στην Αμερική, άμα δεν το δει στην τηλεόραση, δεν συνέβη. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Η καταγραφή θα συνεχίζεται γιατί ζούμε στον πολιτισμό της εικόνας και οι νέοι είναι κολλημένοι και ζουν μέσα από αυτή την εικόνα την οποία δημιουργούν καμιά φορά και δεν είναι και ακριβής. Εγώ ξαναλέω όμως, επειδή είπατε, κύριε Ποφάτη, για το άβατο της οικογενείας. Εγώ επιμένω ότι έχουν ετοιμάσει ένα τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε. Και πρέπει και η πολιτεία να ασχοληθεί με το θέμα. Πώς γίνεται τώρα μια τροποποίηση, έγινε μάλλον μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής οικονομίας. Περιελήφθησαν πολλά προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης που για κάποιους είναι σωστά, για κάποιους είναι λιγότερο σωστά. Να ακούσουμε, παιδιά. Βεβαίως. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Είναι πολλές οι δράσεις εδώ και τα δρόμενα που έχουν οργανώσει τα παιδιά. Ήταν μέρες που προετοιμάζονταν, όπως μου έλεγε και η κυρία Πυρένη, για αυτό. Σπάσανε πριν από λίγο και τα μπαλόνια. Ετοιμάσανε τις μάσκες συναισθημάτων. Συναντήθηκαν όλα τα παιδιά από διάφορες τάξεις. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ενώθηκαν, συζήτησαν για τη βία, συζήτησαν για τα συναισθήματα που μπορεί να έχει κάποιος, θύμα, θήτης, παρατηρητής. Και γενικά ήταν μια απίστευτη δράση και με πολύ ωραία εμπειρία για μας και σαν καθηγητές, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ από τη σειρά μου καλώ όλα τα παιδιά που αισθάνονται να νιώθουν τη βία, να δέχονται τη βία, να μιλήσουν. Ως εκπρόσωπος του φορέα του 15 μελούς είμαστε μαζί τους. Πρέπει να είμαστε μαζί τους και μέσα από τέτοιες δράσεις πραγματικά εύχομαι επιτέλους να εξαλειφθεί η βία. Λοιπόν, τι ωραία παιδιά, τι ωραία παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας από το Action 24 σε όλους. Την καλημέρα μας να τη μεταφέρεις, Κωνσταντίνε, στα παιδιά τα οποία είναι κάτω. Έτσι, να είστε καλά, να είστε καλά. Εξαιρετική η δράση. Κυρία Σερμαλίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εντάχει, έλεγα λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ένα άρθρο το οποίο προβλέπει την ευθύνη των γονέων, η περίφημη παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Αυτό έμεινε ως έχει και θεωρώ εγώ το γεγονός ότι δεν
συναρτάται με την πράξη του ανηλίκου είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια αντιστοίχηση εκεί, ώστε να, λέει, να δείχνει το βαθμό της αμέλειας και αυτή η αμέλεια ενός με το βαθμό της να τιμωρείται εντός εισαγωγικών εννοούμε για τον ενήλικο γονέα. Καταλαβαίνω τα προβλήματα, αλλά αν δεν ξεκινήσει από εκεί. Συνδέω δεν θα πάει πουθενά. Το εκπαιδευτικό σύστημα και εκείνο έχει τις ευθύνες του. Αλλά είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί προσπαθούν και βλέποντας τα παιδιά που δείξατε προλίγου, να πω και κάτι. Επειδή τα παιδιά που υφίστανται τη βία και δεν συμφωνούν με αυτό, είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία την ασκούν. Είναι μια ευκαιρία γιατί οι μεγαλύτεροι δείχνουν οι αριθμοί κάπου να έχουμε αποτύχει στη διαχείριση, να έρθουν και εκείνοι. Όπως τους κάλεσε ο πρόεδρος του 15 μελούς, και να μιλήσουν, να αντισταθούν και εκείνοι γιατί είναι περισσότεροι. Κύριε Παλάσκα, τι λέγατε, για να κλείσουμε για εσάς. 28 γονείς, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο αγαπητός, 28 γονείς έχουν συλληφθεί για την παραβατικότητα των παιδιών τους και έχει αλλάξει το πλαίσιο, όπως πολύ καλά θα γνωρίζει, διότι είναι νομικός, και με ρητή από τον εισαγγελέα πλέον κατευθείαν στον αξιωματικό υπηρεσία. Το πρώτο πράγμα που γίνεται εντός 2 ευρών από το περιστατικό είναι να συλλαμβάνονται οι γονείς. Η ποινή όμως παραμένει η ίδια και δεν είναι επαρκής. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, κύριε Παλάσκα, και τον πατέρα της 16χρονης. Έτσι. Ελπίζουμε το παιδί να είναι καλά, να πάνε όλα καλά στη ζωή του. Να σας ευχαριστούμε. Μπορώ να πάρω πολύ λίγο. Ελάτε. Ναι, βεβαίως. Ο κύριος Παλάσκας είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας, δεν είναι. Κύριε Παλάσκα, καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι γονής της κοπέλας, λοιπόν. Με το που έγινε το περιστατικό αυτό, πήγα να το δηλώσω κατευθείαν να κάνω μήνυση στην αστυνομική αρχή, στον αξιωματικό υπηρεσίας. Ναι. Μας πήρε κατάθεση μαζί με το παιδί, πέρασε όλα τα στοιχεία μέσα. Ναι. Μας είπε ο αξιωματικός υπηρεσίας πρέπει να περιμένετε το διοικητή της αστυνομίας, γιατί έχει βγει λίγο έξω, τον περιμέναμε και μόλις μας ήρθε, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Ποια? Λοιπόν, γύρισε και μας είπε ότι ξέρετε κάτι, αυτά γίνονται και στο στρατό. Να τα αφήσετε αυτά τα πράγματα, να μην το προχωρήσετε. Δεν θα δικαιολογήσω τίποτα, μου δίνετε ένα δευτερόλεπτο. Δεν έχουμε, βεβαίως, κύριε Παλάσκα, τηλεοπτικά τώρα, αυτό δεν μπορείτε να αντιλαμβάνεστε. Οι συλλήψεις των γονέων γίνονται για κακουργηματικές πράξεις. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τις άλλες πράξεις. Θα έρθετε σε επαφή αμέσως εκτός αέρα, για να μπορείτε να επικοινωνήσετε λίγο πιο συγκεκριμένα για το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, καλημέρα.